τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά ότι οι τράπεζες είναι κλειστές και ότι δεν υπάρχει ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Αυτό είναι καταστροφή για μια οικονομία. Πραγματικά σήμερα είναι πάρα πολύ τραγική η κατάσταση που βιώνουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε βιοτεχνία είναι αυτή, είτε εμπόριο, είτε επαγγέλματα. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι 33 χρόνια στην πραγματική οικονομία δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι σήμερα θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα λειτουργούσαμε με τράπεζες κλειστές και με έτσι στενή, αν θέλετε, και πολύ σκληρή έλεγχο κεφαλαίων. Ανύπαρκτη διακίνηση κεφαλαίων. Εχθές βρεθήκαμε εκεί, γιατί ο μοναδικός πυλώνας ο οποίος έχει μείνει στην ελληνική οικονομία είναι ο τουρισμός. Δυστυχώς και αυτός, με όλη αυτή τη διαδικασία, με αυτή όλη την ανασφάλεια που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες και αν θέλετε και ειδικά μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος και του κλείσιμου των τραπεζών, έχει κλονιστεί πάρα πολύ. Υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις. Βεβαίως και ακυρώσεις υπάρχουν και ακόμα και μεμονωμένων τουριστών αποχωρήσεις κλπ. Μειώσεις κρατήσεων επίσης, να δώσω μια ακόμα παράμετρο. Μειώσεις κρατήσεων επίσης σε ό,τι έχει να κάνει και με την κρουαζιέρα, μαθαίνουμε, εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας. Ναι, φοβάμαι ότι ο τουρισμός που ήταν φέτος, λέγανε τουλάχιστον, είχαμε τις ενδείξεις αυτές ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και οι συγκυρίες βοηθούσαν. Και όταν ο τουρισμός πάει καλά, επειδή το οικονομικό κύκλωμα είναι συνακόλουθα όλα τα μεγέθη, το ένα στηρίζει το άλλο, νομίζω ότι θα βοηθούνταν πάρα πολύ και το επόμενο κομμάτι έτσι, της οικονομίας, τουλάχιστον τοπικής οικονομίας, της οικονομίας της Κρήτης. Φοβάμαι ότι έγινε ζημιά με τον τουρισμό, αλλά έγινε και μια προσπάθεια χθες να δούμε τι μπορεί να περισσώσουμε. Ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να παρουσιάζονται ελλείψεις, ακόμα και στην προμήθεια των ξενοδοχείων που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες. Εκεί έγινε μια συζήτηση χθες στην περιφέρεια, πώς μπορεί να γίνει συντονισμός, πώς μπορούμε να βρεθούν κάποια στιγμή, γιατί αρχίζουν και παρουσιάζονται ελλείψεις, έτσι, να μην υπάρξουν αυτές οι ελλείψεις ή μάλλον να υπάρξουν σε μικρότερο βαθμό. Και ήταν μια σωστή κίνηση της περιφέρειας, να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει, και το είπα και εκεί μέσα, αυτή τη στιγμή είναι να σταλεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση από όλους τους παραγωγικούς φορείς και τις περιφέρειες και τους δήμους και όλους από την Κρήτη, ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι άμεσα ώστε να ανοίξει το τραπεζικό σύστημα και ώστε να ζήσει ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Αλλά με τις συνθήκες αυτές εδώ είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Έχει γίνει μια ζημιά μεγάλη στην πραγματική οικονομία, η κανονικότητα έχει χαθεί και φοβάμαι ότι και οι τράπεζες να ανοίξουν για να επανέλθουμε στην κανονικότητα θα περάσουν πάρα πολλοί μήνες και αυτό είναι πολύ μεγάλη ζημιά για την οικονομία. Ήταν λάθος αυτό το δημοψήφισμα, γιατί δεν έχει και αντικείμενο νομίζω. Καταρχήν, εγώ θα πω το εξής, όταν έχεις μια νοπή εντολή από τον λαό να κάνεις μια διαπραγμάτευση, να προχωρήσεις σε μια κατεύθυνση. Η εντολή αυτή πρέπει να την αξιοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο και να προχωρήσεις έτσι. Γιατί διαπραγμάτευση σημαίνει ότι διαπραγματεύεσαι με άλλους. Διαπραγματεύεσαι με τους δανειστές μας. Οι δανειστές μας είναι σκληροί. Δεν είναι παιδιά του παράδεισου. Έχουμε πάρει λεφτά από την ΕΚΤ και έχουν πάρει λεφτά και από τους λαούς. Και αυτοί που μας έχουν δανείσει κοιτάζουν όχι με πολιτικούς όρους αλλά με στενά οικονομικούς όρους να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους και να μας βάλουν σε μια κατεύθυνση τέτοια που να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματά τους. Είναι στιγμή. Ναι, μεν η προηγούμενη κυβέρνηση λέγαμε και το τονίζαμε ότι δεν διαπραγματευόταν σωστά, αλλά διαπιστώνουμε ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σχεδόν ή μάλλον με ένα τελείως λάθος τρόπο. Και παράδειγμα είναι ότι φτάσαμε στο σημείο έτσι,
να προτείνει μια συμφωνία, να προτείνει μια συμφωνία η οποία ήταν 8 φορές χειρότερη από ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, οι συμφωνίες που συζητούσαν τότε το Δεκέμβριο και το Γενάρη, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε και λίγο εξοργισμένοι με αυτήν όλη την κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά, όταν κάνει δυνατές σχέση μια κυβέρνηση ισχυρή, με ενωπή εντολή, έτσι, δεν, όταν φτάσει σε μια δυσκολία, έτσι, ο καπετάνιος που βλέπει ένα παγόβουνο μπροστά του, δεν ρωτάει τους επιβάτες τι να κάνω, ούτως ώστε μετά, αν τρακάρει στο παγόβουνο, θα τους λέει εσείς στέγατε γιατί εσείς με κατευθύνατε. Ο καπετάνιος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, και όσο σκληρές και να είναι. Γι' αυτό πήρε την εντολή η κυβέρνηση αυτή. Και αν η κυβέρνηση αυτή φρονεί ότι πρέπει να πάμε σε μια ρήξη, έπρεπε να εξηγήσει στο λαό τι είναι η ρήξη, έτσι, και να μπορέσουμε να πάμε ακόμα και στη ρήξη, αν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς πήγαμε σε ένα δημοψήφισμα με όλα τα παρεπόμενα, και σήμερα αυτή τη στιγμή βιώνουμε συνθήκες και καταστάσεις που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στο μυαλό μας. Χωρίς ουσιαστικά κανείς να ξέρει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε η μικρότερη τι βιώνει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε σε τι καταστάσεις και τι νερά, έτσι, έχουμε πέσει. Αυτό που έχει η τσέπη σας το γνωρίζετε μόνο εσείς σαφέστατα. Αυτός που κατεβαίνει μια βόλτα στην αγορά βλέπει και ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Σε ό,τι έχει να κάνει για το δημοψήφισμα και αυτό που είπατε, δεν ξέρω εάν τελικά, γι' αυτό είπα και πριν από λίγο, κύριε Κουμαντάκη, ότι πρέπει να είμαστε νυφάλοι, να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει να ψηφίσει κανένας με το θεμικό, έστω και με αυτά τα δεδομένα τα οποία έχει μπροστά του, γιατί κανείς από όλους μας, κανένας μας, δεν γνωρίζει και την πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, τι λέει μία πλευρά και τι λέει η άλλη πλευρά, για να πας στο όχι το ναι, το ναι το όχι. Ακούστε, εδώ πρέπει να δούμε το διακύβευμα. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω ένα δημοψήφισμα το οποίο είναι, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, είναι βαριά, αλλά στημένο με ένα κεπελικό τρόπο. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιες θέσεις που να ψηφίσουμε για ναι ή όχι κάποιες θέσεις των δανειστών, όταν εμείς είχαμε προτείνει παρόμοιες θέσεις τις μέρες που ήταν διαπραγματεύσεις, έτσι, ή αν θέλετε όταν οι θέσεις αυτές πλέον δεν υφίστανται, από τον τελευταίο το βράδυ δεν υφίστανται. Έχουν τραβηχτεί όλα, δεν υπάρχουν θέσεις πλέον. Είμαστε εκτός μηχανισμών, έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν υφίστανται οι θέσεις αυτές. Τι να πάμε να ψηφίσουμε? Το διακύβευμα είναι αυτό. Και είπα και προηγούμενα, εμείς επί δεκαετίες εκτίζαμε μια οικονομία, ένα κράτος, σαθρό από τη βάση του σε όλα τα επίπεδα. Με ευθύνες, τώρα μην κάνετε, δεν είναι ώρα να καταναλογίζουμε ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες σημαντικές γι' αυτό. Είχαμε, και ο λαός έχει ευθύνες, πολύ σημαντικές ευθύνες. Εμείς οι Έλληνες φταίμε, δεν μας φταίνε πάντα όλο οι ξένοι. Δεν είναι οι ξένοι. Οι ξένοι αυτή τη στιγμή είναι στιγνοί δανειστές οι οποίοι θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους. Εμείς φταίμε για πολλά πράγματα. Και τώρα δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλους τους ξένους. Και φτάνουμε στο διακύβευμα. Τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, τα μέτρα των δανειστών, ποιο είναι το διακύβευμα λοιπόν? Το διακύβευμα είναι για μένα ξεκάθαρο. Είναι ναι στην Ευρώπη. Με τις σκληρές, αν θέλετε, γιατί δυστυχώς εκεί που έχουμε περιέλθει, στην κατάσταση τη δεινή που έχουμε περιέλθει, πρέπει να ξέρουμε ότι θα είναι και πολύ σκληρές, έτσι, αν προτίσουμε από μηδενική βάση οι καινούριες διαπραγματεύσεις, αν γίνουν και αν γίνουν οι διαπραγματεύσεις αυτές και σε τι συμφωνία θα καταλήξουμε. Είπαμε, κύριε Κουμαντάκη, ότι θα κρατήσουμε ψυχραιμία και θα βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι όχι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες του όχι, τις συνέπειες του να βγούμε μέσα από το ευρώ. Γιατί ναι, μεν είναι και αυτό μια επιλογή. Αλλά κοιτάξτε, αυτά που βιώνουμε τώρα είναι, αν θέλετε, καραμέλες μπροστά από αυτά που θα δημιουργηθούν στην κοινωνία και στην οικονομία μας, αν μπούμε σε ένα, φύγουμε από το ευρώ και μπούμε πάλι σε ένα διαφορετικό νόμισμα. Έτσι, πρέπει λοιπόν το διακύβευμα αυτό να επικρατήσει και η ηρεμία. Ένα άλλο κακό που έκανε το δημοψήφισμα αυτό ήταν ο χτυχώρησης στο λαό. Αν είναι δυνατόν σε αυτές τις στιγμές που βιώνουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, βιώνουμε τραγικές στιγμές στο ελληνικό λαό. Γι' αυτό είπαμε ότι όλοι έχουμε θέματα. Όλοι πάμε στις τράπεζες για να πάρουμε τα 60 ευρώ, αν υπάρχουν αυτά τα 60 ευρώ. Και φοβάμαι αυτός ο διχασμός, ότι ίσως μονιμοποιηθεί σε μια πιο σκληρή, σε ένα πιο σκληρό βαθμό, με συνέπειες αυτή τη στιγμή κοινωνικών συγκρούσεων, αν είναι δυνατόν. Προσπαθούμε και το κρατάμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.